Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Αρχιτεκτονική Υπολογιστών που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν την επίλυση του 7ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η εξοικείωση στη χρήση συναρτήσεων. Μας ζητείτε να γραφεί ένα πρόγραμμα με υποπρογράμματα. Στο κυρίως πρόγραμμα θα εισάγεται από τον χρήστη κείμενο έπειτα από μήνυμα προτροπής. Η συμβολοσειρά θα έχει μέγεθος το πολύ 80 χαρακτήρων. Η εισαγωγή θα μπορεί να σταματήσει με τον χαρακτήρα δίεση. Ένα υποπρόγραμμα θα διαβάζει από το πληκτρολόγιο έναν χαρακτήρα έπειτα από κατάλληλο μήνυμα. Στη συνέχεια θα εμφανίζει πόσες φορές βρήκε αυτόν τον χαρακτήρα στη συμβολοσειρά, ενώ εάν δεν υπάρχει θα εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα. Τέλος, αν το πλήθος των εμφανίσεων είναι διψήφιος αριθμός, θα εμφανίζεται με τη μορφή δεκάδα-μονάδα, όπως έχουμε δει σε προηγούμενα εργαστήρια. Ξεκινάμε λοιπόν με το template β, όπου υπάρχει η δήλωση τμήματος ορού. Επειδή θα χρησιμοποιήσουμε υποσυναρτήσεις, απαιτείται να ορίζετε ένα τμήμα ορού για να τοποθετείτε τη διεύθυνση επιστροφής της συνάρτησης. Δημιουργούμε μία συνάρτηση με το όνομα print prompt. Η συνάρτηση αυτή, το μόνο που θα κάνει, είναι να εκτυπώνει το μήνυμα. Παρακαλώ, εισάγετε κείμενο. Πατήστε δίεση για τερματισμό, το οποίο βρίσκεται δηλωμένο στο τμήμα δεδομένα. Γράφουμε το όνομα της συνάρτησης και δίπλα την λέξη PROC, δηλαδή Print PROC. Τοποθετούμε push για κάθε καταχωρητή που χρησιμοποιείται στην αρχή της συνάρτησης, κάτω από το PROC, και POP για κάθε καταχωρητή πριν από το RED, με σκοπό τη διαφάνεια των συναρτήσεων. Αν χρησιμοποιούμε int, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τροποποιείται και το έχει ακόμα και αν δεν φαίνεται. Για παράδειγμα, οι εντολές lea.dxmessage, new, αλφα.h.09 και int.29h τροποποιούν τόσο τον έχει καταχωρητή, όσο και τον δέχει. Κάνουμε λοιπόν πού στους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσουμε στην συνάρτηση. Εδώ είναι η δέχει και έχει. Δίνουμε τις εντολές εκτύπωσης του μηνύματος Λέα, move και int. Έπειτα κάνουμε pop τους καταχωρητές. Δεν ξεχνάμε να γράψουμε την εντολή red πριν το τέλος της συνάρτησής μας, η οποία αποτελεί εντολή επιστροφής στο καλό πρόγραμμα. Η συνάρτηση τελειώνει με το όνομά της ακολουθούμενο από τη λέξη end. Στο κυρίως πρόγραμμα, η κλίση της συνάρτησης θα γίνει με την εντολή call print prompt. Στη συνέχεια, αρχικοποιούμε έναν πίνακα buffer στο τμήμα δεδομένων του προγράμματός μας, με μέγεθος 80 bytes. Έπειτα, δημιουργούμε μία συνάρτηση με το όνομα input text. Η συνάρτηση αυτή θα γεμίζει τον πίνακα buffer με τους χαρακτήρες που βάζει ο χρήστης. Κάνουμε push τους καταχωρητές που θα χρησιμοποιήσουμε στη συνάρτηση. Εδώ είναι η SI και η H. Μηδενίζουμε τον μετρητή SI που θα χρησιμοποιηθεί για την διευθυνσιοδότηση μνήμης. Η εντολή είναι move SI,0.
Λίγο παρακάτω, ορίζουμε μια ετικέτα στην οποία, με χρυσό του να βρεθεί ο χαρακτήρας δίεση ή ο SI πάρει τιμή 80, θα επιστρέφουμε. Μερικές γραμμές παρακάτω, τοποθετούμε εντολές ελέγχου αν ο SI είναι ίσος με 80, αφού στην εκφώνηση μας ζητείται να δώσουμε έως 80 χαρακτήρες. Αν δεν είναι ίσος με 80, τότε θα πηγαίνει στην ετικέτα είσοδος. Αλλιώς, θα πηγαίνει στην ετικέτα τέλος και στο τέλος της συνάρτησης πριν ακριβώς από το red, για να επιστρέφει πίσω. Με τις εντολές Move και Int, εισάγουμε ένα χαρακτήρα με ταυτόχρονη εμφάνιση. Ελέγχουμε αν αυτός ο χαρακτήρας είναι ο Δίεση, ο οποίος αντιστοιχεί με την δεκαδική τιμή 35 και τη δεκαεξαδική τιμή 23. Εάν η συνθήκη είναι αληθής, μεταφερόμαστε στην ετικέτα τέλος και στο τέλος της συνάρτησης πριν ακριβώς από το red. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τοποθετείτε το χαρακτήρα στον πίνακα buffer στη θέση μνήμης SI με την εντολή Move Buffer SI,AL. Έπειτα, θα αυξάνετε κατά ένα ο δείκτης SI για να δείχνει στην επόμενη θέση. Στο κυρίως πρόγραμμα, τοποθετούμε την κλίση της συνάρτησης Input Text κάτω από την προηγούμενη κλίση. Ακολουθεί μια συνάρτηση με όνομα Print Input Card. Η συνάρτηση αυτή, το μόνο που θα κάνει είναι να εκτυπώνει το μήνυμα. Παρακαλώ, δώσω το χαρακτήρα που θέλετε να βρω. Αυτή υλοποιείται και καλείται παρόμοια με τη συνάρτηση Print Input Card. Επόμενη συνάρτηση προς υλοποίηση είναι η Input Card. Η συνάρτηση αυτή θα διαβάζει έναν χαρακτήρα με ταυτόχρονη εμφάνιση στην οθόνη και θα τον τοποθετεί στη θέση μνήμης Card to Search, την οποία πρέπει να ορίσουμε στο τμήμα δεδομένων. Στο κυρίως πρόγραμμα, τοποθετούμε την κλίση της συνάρτησης Input Card κάτω από την κλίση της Print Input Card. Στο εργαστηριακό φυλάδιο, μας ζητείτε να δημιουργήσουμε δύο ακόμα συναρτήσεις, την Search Card και την Print Deck. Όσον αφορά την συνάρτηση Search Card, αυτή θα ψάχνει μέσα στο buffer τον χαρακτήρα Card to Search. Θα ξεκινάει από SI ίσο με 0 έως SI ίσο με 80. Κάθε φορά που βρίσκεται ο χαρακτήρας, θα αυξάνεται ένας μετρητής κατά 1. Με την εντολή Compare Buffer SI,DL, ελέγχουμε αν ο χαρακτήρας που έδωσε ο χρήστης είναι ο ίδιος με αυτόν που βρίσκεται στη θέση SI του Buffer. Αν είναι ο ίδιος, τότε αυξάνεται το περιεχόμενο της θέσης μνήμης them. Τέλος, αυξάνεται ο μετρητής SI κατά 1. Ξεκινάμε λοιπόν, ορίζοντας στο τμήμα δεδομένων μία θέση μνήμης temp, την οποία θα χρησιμοποιούμε για να μετράμε πόσες φορές υπάρχει ο χαρακτήρας στο buffer. Μηδενίζουμε τον μετρητή SI και μεταφέρουμε το περιεχόμενο της θέσης μνήμης card to search στον καταχωρητή DL. Ορίζουμε μία ετικέτα, για παράδειγμα start. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ακριβώς 80 φορές.
Η κλίση της παραπάνω συνάρτησης τοποθετείται στο κυρίως πρόγραμμα κάτω από τις προηγούμενες κλίσεις. Η τελευταία συνάρτηση που μας ζητείτε να υλοποιήσουμε είναι η print deck. Η συνάρτηση αυτή θα εκτυπώνει τα δύο ψηφία ενός αριθμού σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί σε επίλυση προηγούμενων εργαστηριακών φυλαδίων και θα καλείται τελευταία στο κύριο πρόγραμμα. Οι παραπάνω συναρτήσεις είναι διαφανείς. Η μέγιστη χρήση από το σωρό είναι μία call και δύο push. Καθένα από τα οποία καταλαμβάνει 2 bytes. 3 επί 2 bytes δηλαδή 6 bytes. Τα call καταλαμβάνουν 2 bytes, επειδή είναι κλήσεις μέσα στο ίδιο τμήμα και αποθηκεύεται μόνο το IP στο σωρό. Προσοχή! Ένα συχνό λάθος που παρατηρείται όταν σε ένα βήμα της συνάρτησης Search Car αναγράφεται «Τοποθετήστε το χαρακτήρα Car to Search στον καταχωρητή», πολλοί γράφουν «Compare Car to Search Buffer SI». Ωστόσο, δεν μπορούμε σε εντολή assembly να έχουμε δύο τελευταίους ως διευθύνσεις μνήμης. Στη συνάρτηση Search Car, ακόμα, αναγράφεται «Ο μετρητής μπορεί να είναι είτε καταχωρητής είτε θέση μνήμης». Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθεί ένας καταχωρητής για να μετράει τις εμφανίσεις παρά μια θέση μνήμης. Αυτό συμβαίνει γιατί η προσπέλαση στους καταχωρητές είναι πολύ πιο γρήγορη από ό,τι η προσπέλαση στη μνήμη. Όσον αφορά την εντολή add, επηρεάζει όλες τις σημαίες. Τη σημαία κρατουμένου, bit άρτιας ισοτιμίας, τη βοηθητική σημαία, την σημαία bit μηδενικού αποτελέσματος, τη σημαία bit προσήμου, τη σημαία bit υπερχείλισης. Η σημασία της σημαίας αποδοχής, διαδοχής, διακοπών ή IF είναι ότι όταν είναι ένα, επιτρέπεται η διακοπή του προγράμματος με interrupts. Στο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείτε να δώσουμε κατάλληλες τιμές στους καταχωρητές ΕΧ και ΒΧ, έτσι ώστε όταν υλοποιείται η εντολή add AH, βταχ, οι σημαίες αυτές να παίρνουν τιμή 1. Εάν λοιπόν επιθυμούμε η σημαία ZF να πάρει τιμή 1, τότε πρέπει να δώσουμε τόσο στον AH όσο και στον βταχ καταχωρητή την τιμή 0. Για τις σημαίες CF και OV, πρέπει να δώσουμε στον AL την τιμή 200 και στον BL την τιμή 57. Για την σημαία SF είναι απαραίτητο να δώσουμε στον AH την τιμή 20 και στον BH την τιμή 10. Για την σημαία PF η τιμή που θα δώσουμε στον AL είναι η 13, ενώ στον BL είναι η 2. Τέλος, για την σημαία AF, εάν επιθυμούμε αυτή να έχει τιμή 1, τότε πρέπει να δώσουμε τόσο στον AL όσο και στον VL την τιμή 10. Στις ερωτήσεις κατανόησης του εργαστηριακού φυλαδίου δίνεται ότι έστω καταχωρητής τμήματος DS έχει τιμή 1, 2, 3, 4 στο 16-δικό σύστημα. Ο CS την τιμή 2, 3, 4 και ο VH 63 στο 16-δικό σύστημα, τότε η φυσική διεύθυνση μνήμης που θα διαβαστεί για να τοποθετηθεί στον AH στην εντολή Move AH Byte PTR VH είναι 1, 2, 3, 4 επί 10 συν 63 που ισούται με 1, 2, 3, α 3 στο 16-δικό σύστημα. Επιπλέον, η φυσική διεύθυνση που θα εκτελεστεί μετά την εκτέλεση της εντολής Jump 100H είναι 23550 στο 16-δικό σύστημα. Επιπλέον, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε μία μνήμη 4 MB με λέξεις των 32 bit, τότε 4 MB επί 8 έχουμε 33.554.400 bit ή 4.194.400
300 bytes. Σε λέξεις, ο αριθμός αυτός θα είναι 1.048.575. Για να διευθυνσιοδοτήσουμε λοιπόν, 1.048.575 λέξεις χρειαζόμαστε 22 bit, ενώ για να διευθυνσιοδοτήσουμε 4.194.300 byte χρειαζόμαστε 24 bit. Τέλος, στο 7ο εργαστηριακό φυλάδιο μας ζητείται να γράψουμε εντολές σε assembly, οι οποίες θα τοποθετούν την τιμή 1 στον A-H αν το bit νούμερο 2, δηλαδή το τρίτο σε σειρά bit από δεξιά, του βήτα Χ είναι 1. Διαφορετικά, θα τοποθετούν την τιμή 0 στον A-H. Ξεκινάμε κάνοντας την πράξη AND μεταξύ του καταχωρητή βήτα Χ και της μάσκας που χρειαζόμαστε, δηλαδή της 0, 1, 0, 0, σε διαδική μορφή. Έπειτα συγκρίνουμε τον βήτα Χ με το 0. Εάν η τιμή είναι μεγαλύτερη, τότε θα δίνουμε στον A-H την τιμή 1. Διαφορετικά, θα οδηγούμαστε στο τέλος του τμήματος κώδικα. Έπειτα, μας ζητείται να γράψουμε εντολές σε assembly, οι οποίες να απομακρύνουν τα bit 11 έως και 8 από τον καταχωρητή βήτα Χ και να τα τοποθετούμε στον καταχωρητή A-H ξεκινώντας από την αρχή. Δηλαδή, το bit 8 θα μπει στο bit 0 του A-H και το bit 11 στο bit 3 του A-H. Ξεκινάμε δίνοντας στον καταχωρητή A-H την μάσκα που επιθυμούμε, η οποία στις θέσεις bit 8, 9, 10 και 11 θα έχει τον αριθμό 1 και σε όλες τις υπόλοιπες θέσεις θα έχει τον αριθμό 0. Έπειτα σε έναν καταχωρητή βήτα Χ, δίνουμε μια τιμή με την οποία θα κάνουμε τη σύγκριση. Ακολουθεί η λογική πράξη AND μεταξύ της μάσκας και το περιεχομένου του καταχωρητή βήτα Χ. Το αποτέλεσμα της πράξης θα το μεταφέρουμε στον καταχωρητή A-H. Αφού μηδενίσουμε τον καταχωρητή D-H, τότε θα διαιρέσουμε το αποτέλεσμα της λογικής πράξης AND με τον αριθμό 256, επειδή θέλουμε να κάνουμε διαίρεση με 16 bit. Τέλος, θα κάνουμε την πράξη της διαίρεσης DIV με τον καταχωρητή C-H. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η επίλυση του 7ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.